Με τον αγώνα του Μπαχρέιν στις 28 Μάρτη θα ξεκινήσει η Φόρμουλα 1 το 2021, μια και ο αγώνας της Αυστραλίας πήγε τον Νοέμβριο. Το πρόγραμμα έχει 23 αγώνες και είναι το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής στη σύγχρονη ιστορία της Φόρμουλα 1. Η σεζόν κλείνει με 2 αγώνες στη Μέση Ανατολή, στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας στις 5 Δεκέμβρη και στο Yas Island στο Αμπουτάμπι στις 12 Δεκέμβρη. Η Ιταλία θα έχει 2 αγώνες σε Ίμολα και Μόντζα. Τίποτα βέβαια δεν είναι οριστικό, μια και το 2000 απέδειξε ότι ο χώρος έχει την ελαστικότητα ακόμη και για αλλαγές τελευταίας στιγμής. Τελικά έχει και τα καλά του ο COVID. Σημαντικό από την άλλη είναι το γεγονός ότι Red Bull και Honda έχουν πλησιάσει πολύ σε μια συμφωνία για τους κινητήρες. Ο φωτογράφος Νίκος Κατίκης κέρδισε το Διεθνή Διαγωνισμό Φωτογραφίας του WRC.com με τίτλο Pro Grade Digital 2020 Photo of the Year. Ο Κατίκης πήρε το 22,9% των ψήφων των αναγνωστών του συγκεκριμένου site, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι δύο βασικοί του αντίπαλοι πήραν 16,9 και 12,2 αντίστοιχα. Φωτογραφία που κέρδισε το διαγωνισμό αφορά το Rally Mexico και έχει να κάνει με το συνδυασμό ενός Fiesta που στρίβει οριακά μια στροφή, ενός ελικοπτέρου που το ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής, ενός καλπάζοντος αλόγου και μιας μεξικάνικης σημαίας. Ένα νέο πρόγραμμα, μια απίστευτη ευκαιρία για όποιο φίλο των αγώνων θέλει να μπει στα Rally παγκοσμίως, ώστε να επιλεχθεί από τη FIA μέσα από ένα πολύ απαιτητικό και πλήρες πρόγραμμα ενίχνευσης, προκηρύχθηκε σε συνεργασία με τη Life Live Cross Cars. Η Life Live θα συμμετάσχει μόνο στην αρχή, όπου πολλά ταλέντα θα δείξουν τις ικανότητές τους σε 2 μέρες σε κάθε ήπειρο. Στο τέλος, ορισμένοι από αυτούς θα επιλεχθούν και αυτό θα είναι μια ευκαιρία για νέους, χάρη στη FIA, ώστε να εισέλθουν στα ράλι χωρίς να υπάρχει ανάγκη να έχουν το δικό τους budget. Αυτά τα παιδιά θα έχουν πολλές πιθανότητες να γίνουν οι αυριανοί επαγγελματίες οδηγοί ράλι. Εξώδικα αντάλλαξε η διοίκηση ΕΛΟΑΜ με τη σημερινή προσωρινή διοίκηση της ΟΜΑΕ. Η πρώτη, η διοίκηση ΕΛΟΑΜ, κατηγορεί τη σημερινή διοίκηση ότι δεν έχει αρμοδιότητα να ζητήσει τον έλεγχο των πεπραγμένων της διοίκησης ΕΛΟΑΜ κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες και ενώ υπάρχει συνεργασία για αυτόν τον έλεγχο ανάμεσα στον κύριο Κοπανάκη προσωρινό πρόεδρο και την κυρία Φατούρ. Από την άλλη μεριά, η προσωρινή διοίκηση με πρόεδρο τον κύριο Κοπανάκη κατηγορεί τη διοίκηση ΕΛΟΑΜ για την άρνηση ελέγχου παρόλο που αυτός είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη διοίκηση. Με την ψήφο των Μεσημέρη και κυρίας Ψαράκου που υπογράφουν το πρώτο εξώδικο. Τελικά πιάσαμε πάτο ή ακόμη. Μιχελακάκη, Σιδέρης, Κατσιμαλής και Σία μαζί με την κυρία Δαλαγραμμάτικα κατάφεραν να καταστρέψουν τελικά την Ομοσπονδία.